Κυρία Κεραμέως, στα κίτρινα, δε. Τυχαίο. Είστε... Σημαντική ημέρα για τη Νέα Φιλαδέλφια, <laughs> για την ΑΕΚ και για το νέο γήπεδο που μπήκε στην περιφέρεια μου. Είναι, είναι Στην, περι... α, είναι στην, είναι στην περιφέρεια, περιφέρεια ναι. μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, τώρα στην, ε... στην περιφέρεια σα δεν είναι, αλλά είναι στην αρμοδιότητά σα το θέμα της, ε... αυτό που είδαμε να εκτελήσετε αυτέ τι τελευταίε μέρε σχετικά με την Πολυτεχνιούπολη. Η αλήθεια είναι ότι το εύρο είναι δύσκολο να το φανταστεί για αυτό που γινόταν εκεί. Απ' την άλλη, οι πληροφορίε αναφέρουν ότι όλο αυτό το σκηνικό είναι χρόνια τώρα. Λοιπόν, προχτέ έλαβε χώρα μια πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση ναι. τη αστυνομία. Πολύ σημαντική. Και έγινε ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα μπροστά. Uh -huh. Χάρη στη διάταξη του ασύλου που η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ψήφισε τον Αύγουστο του 19, η αστυνομία σε μια σειρά από επεμβάσει που έχει κάνει σε πανεπιστημιακού χώρου, έκανε και αυτή την επέμβαση, πολύ επιτυχημένη επέμβαση και έβαλε τέλο σε ένα άνδρο ανομίας και παραβατικότητας. Όπως ξέρετε και έχετε το ρεπορτάζ είναι πολύ ακριβές, βρέθηκαν ε, όπλα, ναρκωτικά, ε, εξαρθρώθηκε μία εγκληματική συμμορία. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα μπροστά και έτσι και προστίθεται Μαι. σε μία σειρά από άλλα βήματα. Όπως, σας θυμίζω την κατάληψη στο βιολογικό. Θυμόσατε για πόσα χρόνια ήταν υποκατάληψη στο χώρος. Δεκαετίες. 34 χρόνια. Mm -hmm. 34 χρόνια. Η κυβέρνηση του κ. Είναι που έβαλε τέλος. Έβαλε τέλο σε μια κατάληψη και στη θέση τη χτίζεται μια περίφημη βιβλιοθήκη. Επί των ημερών μα, για πρώτη φορά στην ιστορία τη χώρα, όλα τα πανεπιστήμια έκαναν σχέδια ασφαλεία. Δεν είχανε. Ναι. Όλα αυτά είναι βήματα μπροστά. Για αυτή την Ξεκίνησε... παρέμβαση αργήσατε. Λοιπόν, θα σα πω το εξή. Καταρχά, είναι. Και γιατί δεν γίνονταν τόσα χρόνια. Ξέρετε, Πόσε παρεμβάσει έχουν γίνει. Ξέρετε ότι η αστυνομία με αθόρυβο τρόπο έχει βάλει τέλο σε δεκάδε καταλήψει. Δεκάδε καταλήψει. Εδώ και τρία χρόνια η αστυνομία έχει βάλει τέλο σε δεκάδε καταλήψει. Και αυτό που έγινε προχτέ είναι ένα τεράστιο βήμα μπροστά. Αλλά εδώ θέλω να σταθώ σε ένα σημείο. Πραγματικά, άκουσα το ΣΥΡΙΖΑ και δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Μίλησε για όριο αυταρχισμού. Όριο αυταρχισμού ναι. που η ελληνική αστυνομία σε μια εξαιρετικά επιτυχημένη επέμβαση έβαλε τέλος και συνέλαβε κακοποιού που δρούσαν στο πανεπιστήμιο, αυτό είναι το όριο αυταρχισμού. Mm -hmm. Γιατί το λέω. Το όριο αυταρχισμού που το ΣΥΡΙΖΑ είναι το γεγονό ότι η αστυνομία μι... θα έχει παρουσία στο πανεπιστήμιο. Όχι, όχι. Μίλησε ο κύριος Τζανακόπουλο mm -hmm. για γιουρούση και για όριο αυταρχισμού, αυταρχισμού και τρομοκράτησαν, αν δεν κάνω λάθο. Όλα αυτά πότε, όταν η αστυνομία επιτυχώ ανακάλυψε και εξάρθρωσε μία συμμορία και μπήκε τέλος αυτήν. Και προχωράμε μπροστά. Εκεί λοιπόν θα περίμενε κανείς όλοι να είναι μαζί μια γροθιά. Και να πούνε επιτέλου προχωράμε, μπαίνει mm -hmm. τέλο στην ανομία. Να βρέθηκε μια κυβέρνηση που δεν, δεν φοβήθηκε τίποτα και προχώρησε μπροστά. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά Κυρία βήματα. Κυρία εικόνα, πολύ αν σημαντικά βήματα. Και άλλα παρόμοια περιστατικά σε φοιτητικέ αιστείε ανά την Ελλάδα, και αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα και άλλων παρεμβάσεων τέτοιων. Σα είπα ότι κοιτάξτε, αυτό είναι επιχειρησιακό σχεδιασμό ελληνική αστυνομία. Mm -hmm. Και η επιχειρησιακή αστυνομία έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτέ τι επεμβάσει και ξαναλέω με πολύ μεγάλη επιτυχία, τι περισσότερε φορέ με αθόρυβο τρόπο με αθόρυβο οι τρόπο. Οι αιστείε θα παραδοθούν στου φοιτητέ. Έχει βάλει τέλο καταλήψη. Γιατί Κοιτάξτε, εστίες έχουν, ε, οι αιστείε έχουν, γίνει για παιδιά τα οποία δεν έχουν κύριε, την οικονομική κύριε δυνατότητα. Τα πανεπιστήμια, που έχουν την πρέ... ιδιοκτησία, ναι. τα πανεπιστήμια που έχουν την ιδιοκτησία. των πανεπιστημιακών, των αιστείων, uh -huh. ε, κάνουν μια διαχείριση και πρέπει να σα πω ότι συγκεκριμένε αιστείε έχει κατατεθεί μια πρόταση, ένα έργο που υπερβαίνει τα 20 εκατομμύρια, για να ανακοινιστούν πλήρω. Κάτι που δεν έχει γίνει δεκαετίε τώρα. Ναι. Δεκαετίες. Και αυτό θα έλεγα προστίθεται σε μία άλλη προσπάθεια που ανακοίνωσε και ο Πρωθυπουργό τη Προάλλε για την κατασκευή νέων φοιτητικών εστειών. Mm -hmm. Μιλάμε για 8.150 κλίνε σε πέντε πανεπιστήμια δηλαδή, τη χώρα. Οι κακοποί θα μπαίνουν σε ανακαινισμένε κλίνε. Όχι. Mm -hmm. Όχι, κύριε Κουτρά, διότι mm -hmm. όσο είναι η κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, θα μπει ένα τέλο αυτή την νομία Και έχει ήδη αρχίσει να μπαίνει τέλο. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε κανεί να βλέπει, τα βήματα που γίνονται μπροστά και θυμίζω, mm -hmm. γιατί εδώ υπάρχει ένα σχέδιο. Το άσυλο, το 19, ναι. για να μπορέσει η αστυνομία να δρά. Σχέδια ασφαλεία σε όλη τη χώρα. Ελεγχόμενη είσοδο που ξεκίνησε να λειτουργεί παρά τι αντιδράσει. Εμεί προχωράμε μπροστά. Και επεμβάσει αστυνομία πολύ μεθοδικά οργανωμένε. Προκειμένου ακριβώ το πανεπιστήμιο να αποδοθεί σε αυτού που πραγματικά ανήκει, δηλαδή στου φοιτητέ, mm -hmm. στου καθηγητέ, στου ερευνητέ. Μιλάμε για κυρία, πολύ κυρία, μεγάλα μας, βήματα. Για να κλείσουμε αυτό το θέμα, να πάμε και στα υπόλοιπα. Δύο πράγματα θέλω να σχολιάσουμε. Το πρώτο είναι: Μπορεί να σα κατηγορήσει κάποιο ότι επί τρία χρόνια γνωρίζετε και δεν έγινε καμία παρέμβαση. Ένα. Και δεύτερον, η πανεπιστημιακή αστυνομία, την οποία τόσο πολύ διαφημίζει και η κυβέρνηση και εσεί κτλ. Για να λειτουργήσει θα χρειάζεται την παρουσία αστυνομία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, για, το... για τι δράσει τη αστυνομία. Τρία χρόνια τώρα η αστυνομία αυτό κάνει. Τρία χρόνια βάζει τέλο σε καταλήψει. Τρία χρόνια. Mm -hmm. Και πραγματικά τη αξίζουν συγχαρητήρια που έχει δράσει με αυτόν τον τρόπο και έχει βάλει τέλο σε τόσε πολλέ καταλήψει. Ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να πει: Ε, δεν χάθηκε ο κόσμο, 34 χρόνια είναι η κατάληψη, α μην 35. Όχι. Αυτή η κυβέρνηση ψηφίζει νόμου και του εφαρμόζει. Και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο μπήκε και τέλο στε... στην κατάληψη στο βιολογικό στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Πάμε στην πανεπιστημιακή αστυνομία. Θα πρέπει να υπάρχουν, να υπάρχουν πανεπιστημιακοί αστυνομικοί και από δίπλα κανονικοί αστυνομικοί... Καταρχάς θα μου επιτρέπετε, το... με όλο το σεβασμό, ο όρος είναι, θα σας πω γιατί το τονίζω, είναι ομάδες προστασίας πανεπιστημιακών ενδεμάτων. Το τονίζω γιατί έχει μια σημασία ο όρος. Mm -hmm. Ήταν μια πολύ συντητή απόφαση. Πέρα από τη ρύθμιση του ασύλου που επιτρέπει πλέον στι αρχέ να επεμβαίνουν στου πανεπιστημιακού χώρου όπω σε κάθε δημόσιο χώρο όταν τελούνται αξιόπινε πράξει. Επιπλέον, έχουμε θεσμοθετήσει αυτή την ομάδα η οποία έχει μια διαφορετική αποστολή. Τι εννοώ, ο σκοπό είναι κυρίω αποτρεπτικό. Mm -hmm. Να αποτρέπει την τέλεση αξιόπινων πράξεων. Α πω ένα παράδειγμα. Τώρα δηλαδή που η αστυνομία έκανε αυτή την πολύ σημαντική επέμβαση, καθάρισε ο χώρο, θα ανακαινιστούν οι αιστείε, η παρουσία τη όπη. Θα αποτρέπει mm -hmm. Θα αποτρέπει την τέλεση αξιόπινων πράξεων. Γι' αυτόν ακριβώ τον λόγο, τα παιδιά αυτά, της όπη, τα οποία στη μεγάλη του πλειοψηφία mm -hmm. είναι απόφοιτη πανεπιστημίου, έχουν μια ιδιαίτερη σχέση με το πανεπιστημίο και έχει ένα συμβολισμό και αυτό. Τα παιδιά αυτά ακριβώ έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση για να... Γιατί θα λειτουργήσουν σε ένα χώρο με ιδιαίτερε ευαισθησίε. Άρα θα εφαρμόζει τον νόμο, όπω ζήτησε και ο βουλευτή σα, ο κύριο Κυριανάκη. Κοιτάξτε, ο νόμο εφαρμόστηκε και την ημέρα που το ζήτησε. Διότι μην ξεχνάμε ότι αυτή η επέμβαση αστυνομία έγινε πράξη χάρη στον νόμο τη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη του Αυγούστου 19, που επέτρεψε πλέον οι αρχέ να επεμβαίνουν Μας. στα πανεπιστήμια τη χώρα. Όπω επίση ο νόμο είναι που εφαρμόζεται με τα σχέδια ασφαλεία. Όπω επίση ο νόμο είναι που εφαρμόζεται για την ελεγχόμενη είσοδο και έχει ξεκινήσει να λειτουργεί.